Βεβαίως, εμείς θα λειτουργήσουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο των σχέσεων και των διαδικασιών σαν μια ευρωπαϊκή χώρα, με αποφασιστικότητα, με σοβαρότητα. Το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών επιτέλους πρέπει να τελειώσει. Είναι πέρα από κάθε λογική τήρησης της νομιμότητας του διεθνούς δικαίου, έξω από κάθε λογική καλής γειτονίας, έξω από μια λογική που λέει ότι η Τουρκία θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Ευρώπη και με την Ελλάδα. Μάλιστα. Το ζήτημα των 8 σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με το άλλο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που ξέρουν από την πρώτη στιγμή οι γείτονές μας ότι το χειρίζεται η ελληνική δικαιοσύνη και ότι ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Μάλιστα, ένας Τούρκος πολιτικός, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Πρωθυπουργός, είπε προχθές ή άφησε να εννοηθεί ότι δεν φταίνει οι Έλληνες, φταίνει οι Ευρωπαίοι κτλ. Έχω την αίσθηση ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα όλη αυτή την περίοδο χρησιμοποιούνταν για να κοιτάζει το πολιτικό σύστημα εσωτερικά της Τουρκίας αυτά τα ζητήματα και όχι σαν μια διμερής ή πολυμερής αντιπαράθεση στην εξωτερική πολιτική, στη διπλωματία. Λοιπόν, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Μόλις ξεκίνησε αυτή η νέα περίοδος για τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και για την γειτονική μας χώρα, να έρθουμε λίγο στα αμιγώς δικά μας, γιατί βεβαίως η προσοχή μας είναι στραμμένη εκεί και μας αφορά με το παραπάνω οτιδήποτε συμβαίνει. Να έρθουμε λίγο στο χρέος που εδώ πέρα βλέπουμε. Κάθε Σαββατοκύριακο αλλάζουμε και θεματολογία και παρακολουθούμε τη σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Ζαχαριάδη. Μετά τα νέα του Eurogroup για την οικονομία και όλα όσα παρακολουθήσαμε στο Ζάπιο, ακολούθησε μια σφοδρότατη αντιπαράθεση, κυρίως με την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφορικά με αυτά που πετύχατε και κυρίως είδαμε να συγκρούεστε η κυβέρνηση δηλαδή με τον Έλληνα κεντρικό τραπεζίτη, τον Γιάννη Στουρνάρα. Κοιτάξτε, κανονικά σε όλες τις υπόλοιπες φυσιολογικές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει σύγκρουση του κεντρικού τραπεζίτη με την κυβέρνηση, διότι η ρόλη είναι διακριτή. Ο τραπεζίτης έχει τα καθήκοντά του, τα θεσμικά, τα τεχνοκρατικά και μέσα σε ένα πλαίσιο που χαράσει η εκάστοτε κυβέρνηση, ο τραπεζίτης οφείλει να λειτουργεί. Βλέπουμε στην Ελλάδα κάποιες φορές ότι αυτό δεν είναι σαφές ή αντιληπτό και βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, εγώ πολιτικά μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω τεχνοκρατικά, βιολόγος είμαι, δεν είμαι οικονομολόγος, ότι μία σειρά από εκτιμήσεις τεχνοκρατικού χαρακτήρα που βεβαίως έχουν και πολιτικές απολύξεις, διότι δεν είναι δύο χωριστά πεδία που δεν ακουμπάνε πουθενά, υπάρχουν λάθος αποτιμήσεις, κατά τη γνώμη μου. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση, εάν ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης λειτουργήσει σαν τους υπόλοιπους ομολόγους του, να έχουμε καμία σύγκρουση και καμία αντίθεση. Δεν μπορεί όμως ένας κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος έχει αποφασίσει για τον εαυτό του ότι θέλει να είναι κεντρικός τραπεζίτης, δεν μπορεί τη μία μέρα να είναι πολιτικός, την άλλη κεντρικός τραπεζίτης, την άλλη πρώην υπουργός, την άλλη να λησμονεί τα χρόνια που ήταν σε μια προσπάθεια που έκανε η χώρα και ο ίδιος την αποτιμούσε με έναν τρόπο κτλ. Τι εννοείτε με όλα αυτά? Εννοώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία επικάλυψη στα ζητήματα αυτά, ο τραπεζίτης να κάνει τα τραπεζικά του, οι πολιτικοί να κάνουμε τα πολιτικά και όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο το πολιτικό που χαράσουν οι κυβερνήσεις. Αλλιώς δεν έχουν νόημα οι κυβερνήσεις. Δεν έχει θέμα γραμμής ο κύριος Στουρνάρας. Από πού προκύπτει η δυνατότητα του κυρίου Στουρνάρα να έχει γραμμή? Έχει κάποια στοιχεία, έχει ένα πλαίσιο το οποίο χαράσει η κυβέρνηση, μέσα σε αυτό το πλαίσιο οφείλει και να κινηθεί. Εάν γίνει το αντίθετο, δηλαδή οι τραπεζίτες χαράσουν το πλαίσιο και οι κυβερνήσεις ακολουθούν, τότε προκύπτει μείζον πολιτικό ζήτημα δημοκρατίας και για τη χώρα μας και για άλλες χώρες. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πλέον μία εμπειρία στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια κρίσης και στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια κρίσης και 8 χρόνια μνημονίου για τους διακριτούς ρόλους των θεσμικών παραγόντων και των πολιτικών παραγόντων. Δεν θα καταργήσουμε την πολιτική ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα το 2018. Από εκεί και πέρα. Έκαστος εφού ετάχθη, κυρία Μπουσδούγκου. Ναι, αλλά όλοι πώς θα γίνει τώρα? Πώς θα συνεχιστεί, πώς θα συμπορευτείτε με τον κεντρικό Έλληνα τραπεζίτη ή η κυβέρνηση? Η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει τα πολιτικά, αυτά τα οποία της είπε ο ελληνικός λαός να κάνει, και ο κεντρικός τραπεζίτης θα κάνει αυτά που τον όρισε ο τότε πρωθυπουργός να κάνει. Ο κύριος Σαμαράς ήταν τότε, την επόμενη φορά μάλλον θα ορίσουμε εμείς τον κεντρικό τραπεζίτη. Δεν έχει εκλεγεί ο κεντρικός τραπεζίτης από κάπου. Έχει οριστεί. Ορίστηκε με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρόσωπο, ο Έλληνας πρωθυπουργός αυτόν επέλεξε, αυτά θα κάνει. Όπως κάνουν οι τραπεζίτες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχετε δει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα τραπεζίτη να κάνει αντίθεση με την κυβέρνηση? Από πού προκύπτει αυτό το πράγμα?
Θα λειτουργήσουμε εμείς σαν φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα ή θα μπλέκουμε διαρκώς τα μπούτια μας? Σε κάθε περίπτωση, ελάτε για να τρέξουμε, επειδή ο χρόνος τρέχει, να πούμε λίγο στο πεδίο της οικονομίας. Επειδή εδώ, παρακολουθώντας όλα όσα έγιναν, ακούμε ταυτόχρονα και την κριτική που σας ασκεί κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι πρώτον, φέρατε κάτι λιγότερο από αυτά που εμείς είχαμε κερδίσει πριν εσείς ανέβετε στη διακυβέρνηση της χώρας. Δεύτερον, ξορκίζατε την επιμήκυνση και τώρα μας φέρνετε την επιμήκυνση ως το καλύτερο που θα μπορούσε να επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση. Και το τρίτο σκέλος, και θέλω απάντηση και στα τρία σκέλη, ότι έχετε φέρει το τέταρτο μνημόνιο. Ξεκινάω από το τρίτο προς το πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς και ένα τμήμα της λεγόμενης κεντροαριστεράς, είναι η μόνη πολιτική σχηματισμή σε όλη την Ευρώπη που μιλούν για τέταρτο μνημόνιο. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα στην Ευρώπη, καμία πολιτική οικογένεια, κανένας ευρωπαϊκός θεσμός, καμία ευρωπαϊκή εφημερίδα που να γράφει για τέταρτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο είναι το τελευταίο, τελείωσε. Τελείωσε βεβαίως με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, διότι δεν είμαι ένας από τους πολιτικούς. Συμπεριλαμβάνεται και αυτές που θα δούμε μπροστά μας, φαντάζομαι. Τα πάντα. Αλλά αφήστε να συζητήσουμε το παρόν και θα δούμε και το μέλλον. Μην βιαζόμαστε. Όχι, βέβαια, δεν το ξεχνάμε. Γιατί είναι ψηφισμένο. Τίποτα. Όλα εδώ είναι τα βίντεο, τα αρχεία, τι έλεγε ο ένας, τι έλεγε ο άλλος, πώς τα πήγαμε. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε από το παρελθόν του, ούτε από το μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Και δεν καταλαβαίνω τι υπηρετεί στην εθνική προσπάθεια να βγαίνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ο κύριος Μητσοτάκης, που αύριο θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Χθες λέει ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός, να λέει ότι η χώρα έχει για 100 ακόμα χρόνια μνημόνιο, ενώ όλοι στην Ευρώπη, οι εφημερίδες, οι αγορές λένε ότι τα μνημόνια για την Ελλάδα και για την Ελλάδα επιτέλους τελειώσανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερον, εγώ δεν θυμάμαι τεχνική συζήτηση σε τέτοιο βάθος για την αναδιάρθρωση του χρέους και τέτοια μέτρα επέκτασης, ορίμασης των ομολόγων και περίοδο χάριτος. Θυμάμαι πρώην πρωθυπουργούς και πρώην αντιπροέδρους να έρχονται στο κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό και να μας λένε το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Δεν ήταν, κύριε Μπουζδούκου, βιώσιμο. Σε κάθε περίπτωση, το κρατώ αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ μια τελική απόφαση. Θυμάστε την ίδια ώρα όμως εσείς να αφορίζετε την επιμήκυνση. Θα σας πω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να συγκρίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε κάτω σε χαρτί μια τελική απόφαση και καλή απόφαση και ιστορική απόφαση που πήρε η δική μας κυβέρνηση με Υπουργό Οικονομικών τον Τζακαλώτο και Πρωθυπουργό τον Τσίπρα, με μια απόφαση που δεν πήρανε ποτέ οι προηγούμενοι, θα την παίρνανε και όταν ήταν φαινομενικά κοντά στο να την πάρουν, λέγανε μα είναι ήδη βιώσιμο το χρέος. Άρα τι θα παίρνανε? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, εμείς όντως διεκδικήσαμε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 μια βαθύτερη παρέμβαση και στο ζήτημα του χρέους, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, ώστε να μην συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό δεν το πετύχαμε. Πετύχαμε τη συμφωνία που πετύχαμε και τη θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού, κύριε Μπουζδούκου. Δεν κυβερνάμε με την εντολή του Γενάρη του 2015. Κυβερνάμε με την εντολή του Σεπτέμβρη του 2015. Εγώ δέχομαι να μου πείτε ότι σε πέντε ζητήματα της καθημερινότητας δεν έχουμε προχωρήσει όσο θέλουμε, υστερούμε εκεί, αυτό δεν το έχουμε κάνει σωστά κτλ. Αλλά δεν μπορείτε να μου κάνετε κριτική για κάτι το οποίο δεν ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις με τις οποίες κερδίσαμε τις εκλογές. Οι πολίτες ξέρανε όταν πηγαίναμε στις εκλογές ότι μπροστά μας έχουμε να εφαρμόσουμε ένα μνημόνιο. Αυτό το μνημόνιο, δύσκολο μνημόνιο, μνημόνιο για το οποίο ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι στραγγαλίστηκε η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και δεν είδα κανέναν από την αντιπολίτευση να βγαίνει. Δεν λέω να πει ο Τσίπρας είχε δίκιο, αυτό δεν το περιμένω. Αλλά να πει ο πρόεδρος της Κομισιόν, που ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είχε δίκιο. Λέω λοιπόν, διεκδικήσαμε αυτό, πήραμε αυτό. Είναι σημαντική η ελάφρυνση του χρέους που έχουμε. Δεν έχουμε ονομαστική διαγραφή χρέους, αλλά ετησίως θα πληρώνουμε σαφώς λιγότερα από πριν, αλλά θα έχουμε πόρους για ανάπτυξη. Όση ώρα μου μιλάτε, χωρίς να σας παρακολουθώ, αλλά πραγματικά η εικόνα του Πρωθυπουργού με γραβάτα, για όσους δεν τον γνωρίζουμε, είναι πρωτόγνωρη πάντως. Θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί έγινε την Παρασκευή, μετά μεσολάβησε έτσι και η επικαιρότητα που θα απασχολήσει με την Τουρκία και δεν έχουμε σταθεί σε αυτό το σημειολογικό, τη σημειολογική κίνηση και σε όλη. Ό,τι διοργανώθηκε, μάλιστα εσείς κάνατε και την έναρξη στο Ζάπιο, κύριε Ζαχαριάδη. Ποιοι ήταν οι συμβουλισμοί εδώ και τα μηνύματα? Κοιτάξτε, πού τα στείλατε, σε ποιους? Νομίζω ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στον ελληνικό λαό για την γιγαντιαία προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια και κατάφερε, βεβαίως με τα προβλήματα και τις αδυναμίες, να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν συγκλονιστικό και για την κοινωνική ισορροπία
και για την οικονομία. Βγαίνουμε το 2018 πολύ πολύ διαφορετικοί σε σχέση με το πώς μπήκαμε το 2010. Και πολύ πιο αδύναμοι βεβαίως, έτσι. Το θέμα είναι τι προοπτικές έχουμε από εδώ και πέρα να χαράξουμε βιωσιμότητα και δυναμική ανάκαμψη. Ναι. Το δεύτερον είναι, κυρία Μπουσδούκου, να δείξουμε ότι αυτή η περίοδος της κοινωνικής κατάρρευσης και της οικονομικής καταστροφής έκλεισε. Είναι στο παρελθόν. Μπορούμε συμβολικά να πούμε. Καλά, θα μας πάρει λίγο χρόνο, έτσι. Βεβαίως. Μην πω αρκετό. Πάντα, τους υπόλοιπους, να το καταλάβουμε. Πάντα έτσι είναι. Διότι όταν τελειώνει ένας πόλεμος, την επόμενη μέρα που έχει τελειώσει ο πόλεμος, δεν είναι η κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας όπως πριν μπει στον πόλεμο. Η μέρα που τελειώνει ο πόλεμος είναι σχεδόν ίδια με αυτή που ήταν από πριν. Ναι. Αλλά δημιουργούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να αρχίσεις να πηγαίνεις καλύτερα. Ήταν λοιπόν μια κίνηση με ουσιαστικό συμβολισμό. Δεν ήταν πανηγυρισμός. Δεν λέμε εμείς success story. Δεν είμαστε ανόητοι. Γνωρίζουμε τις σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνία, στην οικονομία, στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Γνωρίζουμε όμως και πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι έκανε θυσίες, έπιασαν τόπο και θα πάμε καλύτερα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί κάπου εκεί αναρωτιόμαστε όλοι και μπερδευόμαστε κάπως. Στη στιγμή που ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή που έβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Συμφωνία για το Ονοματολογικό και παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και από την πλευρά των Σκοπίων. Τη στιγμή που ακόμα προσπαθούμε να δούμε το περιεχόμενο και να το αποκωδικοποιήσουμε τη απόφαση του Eurogroup. Και μαζί με όλα όσα έχουμε μπροστά μας στο άμεσο μέλλον, ξαφνικά έρχεστε και λέτε ότι όντως είναι μια καλή στιγμή να ανοίξει και η συζήτηση διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, τελειώνοντας από τα μνημόνια, θα πρέπει και διευθετώντας μια σειρά άλλα ζητήματα, θα πρέπει να δούμε όλες τις πτυχές της πολιτικής. Δεν είμαστε πλέον μέσα στον Άρθικα, ο οποίος μας πίεζε και στην δημοσιονομική πίεση θα έχουμε σε 3 μήνες, σε 6 μήνες, πώς θα λειτουργήσει το κράτος, ναι, πώς γιατί, θα πάμε κτλ. Γιατί φαίνεται τώρα αυτό το θέμα. Διότι υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις να προχωρήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γνωρίζετε ότι εμείς επιδιώκουμε τις βέλτιστες δυνατές σχέσεις διακριτών ρόλων με την Εκκλησία. Δεν θα γίνει κάποια σύγκρουση ή κάποια πόλωση χωρίς διάλογο. Μιλήσατε για προϋποθέσεις. Ο κυβερνητικός σας εταίρος δεν είναι προϋπόθεση. Τα πάντα είναι προϋπόθεση. Μα ο κυβερνητικός σας εταίρος δεν θέλει και να ακούσει ούτε καν για αυτό το διαχωρισμό. Εμείς είπαμε ότι θα ανοίξουμε ένα διάλογο. Εκτιμώ ότι αν κάτσουμε σε ένα τραπέζι, θα βρούμε πολλά σημεία από κοινού και με την Εκκλησία και με όλους. Με ποιους όλους? Με όλους, με τον κυβερνητικό. Εγώ μιλάω σαν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το καταλαβαίνετε. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν μιλάω σαν ανεξάρτητη. Καταλαβαίνετε όμως ότι και εγώ πρέπει, πρέπει να ρωτήσω, γιατί μαζί συγκυβερνάτε. Σε ένα τραπέζι. Μήπως υπολογίζετε κάποιον άλλο συνομιλητή? Όχι, δεν υπολογίζουμε κανέναν άλλο συνομιλητή. Από το Κινάλ κανέναν? Γιατί από εκεί. Εμείς θα θέλαμε. Θα θέλαμε και από το Κινάλ και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα θέλαμε δηλαδή όριμες θεσμικές τομές, οι οποίες ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και άπτονται ζητημάτων προοδευτικού εξυγχρονισμού ή θεσμικού εξυγχρονισμού της διοίκησης και του κράτους, που θα έπρεπε να είχαν γίνει από τη δεκαετία του 90, να μην τις κάνει μόνη της η δική μας κυβέρνηση, αλλά να έχει τη σύμπραξη και από την αντιπολίτευση. Κλείνοντας, είτε τη Μίζωνα είτε την Ελλάσσονα. Μήπως εδώ, και κλείνω με αυτό το ερώτημα, κύριε Ζαχαριάδη, αναζητάτε κάπου να βρείτε, λένε αρκετοί, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν και να διαβάσουν αυτή την κίνησή σας. Αναζητάτε το αριστερό σας πρόσημο? Όχι, δεν αναζητούμε ούτε το αριστερό μας πρόσημο, ούτε το δεξί μας πρόσημο, ούτε το κεντρό μας πρόσημο. Η χώρα έχει εκλογές σε πάνω από ένα χρόνο από τώρα. Μέσα στον επόμενο χρόνο πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά. Αλλαγές δεν είναι στη χώρα μόνο τα μνημόνια και η οικονομία. Η χώρα πρέπει συνολικά να γυρίσει σελίδα. Πρέπει να γυρίσει σελίδα στο επίπεδο των δικαιωμάτων. Πρέπει να γυρίσει σελίδα στο επίπεδο των ελευθεριών, της εξωτερικής πολιτικής, της διπλωματίας. Πρέπει να εξυγχρονιστεί συνολικά. Μόνο έτσι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Και μιας και μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα, θέλω να εκφράσω μέσα από την φιλόξενη εκπομπή σας την αποστροφή μου σε αυτό το οποίο συνέβη το Σάββατο το βράδυ με τους δύο συνανθρώπους μας που τους πέταξαν στο Θερμαϊκό κάποιοι φασίστες επειδή πήγαιναν στην πορεία του Pride Θεσσαλονίκης. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, κυρία Μπουσδούκου. Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη δυτική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σέβεται τα δικαιώματα. Σέβεται τις ελευθερίες, σέβεται τις ατομικές επιλογές. Μάλιστα. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τον άλλον να εκφραστεί. Θα εκφράζονται, θα
Το κράτος αυτούς τους ανθρώπους θα τους προστατεύει και η Ελλάδα θα γυρίσει σελίδα. Είτε κάποιους τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη, που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Καλή συνέχεια. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά, ο Στέλιος Πέτσας, διευθυντής γραφείου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, εδώ μαζί μας στο στούντιο. Δύσκολη στιγμή για μένα, πολύ κρίσιμη, δεν ήταν το 65.